Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι. Λοιπόν, έκατσα ωραία εδώ που είμαι και σας έβαλα και φόντο το βεντράκι, γιατί, ξέρετε τι, σας είπα ότι εμείς βασικά γιορτάζουμε και το παλιό, με το παλιό ημερολόγιο τη πρωτοχρονιά, δηλαδή 15 του μηνός ακόμα το κρατάγαμε το δέντρο κάθε χρόνο. Φέτος, δεν ξέρω, κάποιο λόγο μου έρχεται να το ξεστολίσω. Το βαρέθηκα, παρόλο που μ' αρέσει και θέλω να το βλέπω. Τώρα ξεκίνησαν και τα σχολεία, ρουτίνες και τα λοιπά και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το χαρούμε άλλο, γιατί τα βράδια, ξέρετε, βραδινή ρουτίνα και τα λοιπά πριν το σχολείο, οπότε πηγαίνουμε και νωρίς για ύπνο. Ούτε κάθισε το βράδυ να το ανάβεις, χτες για παράδειγμα δεν το ανάψαμε καθόλου. Οπότε και είμαι και μες στα νεύρα, μες είτε με τον Ντόντι, με ταλαιπωρεί και με... Δεν κοιμήθηκα καθόλου τη νύχτα σχεδόν, πολύ χάλια, γιατί με ενοχλούσε. Δεν με ενοχλούσε μόνο ο πόνος του Ντόντιου, με ενοχλούσε όλο το... Επειδή με ταλαιπώρησε χτες αρκετά, για καμιά ώρα ήμουνα με το στόμα ανοιχτό και με είχε... Μου καθάριζε και τα λοιπά και πονάει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Και ήμουνα, ξέρετε, αλλά γι' αυτό θέλω Τα βγάλω. να ξεσπάσω εκεί το πόνο μου, τα νεύρα μου, γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Οπότε θα κατέβω τώρα Οπότε στην θα αποθήκη. αποθήκη να φέρω τις κούτες, να δω τι κούτες έχω, γιατί φέτος έχω πάρει επιπλέον αρκετά στολίδια και δεν θα μου φτάσουν σίγουρα οι κούτες, οπότε θα πρέπει μετά όταν θα πάω να πάρω το Βασίλη πριν πάω στο σχολείο να περάσω να πάρω καμιά δύο κούτες ακόμα, θα δω γιατί έχω και την γυρλάντα γύρω γύρω, έχω και το Στεφάνι, το Τζάκιμ και αυτά τα πήρα φέτος, οπότε πάλι πρέπει κάπου να τα βάλω και μ' αρέσει να τα βάζω όλα ξεχωριστά, επίσης τις μπάλες δεν τις βάζω όλες ξέρετε μαζί, τις ξεχωρίζω ένα χρώμα γιατί έχω πολλά χρώματα, έχω και μπροζέ, έχω και κόκκινα, α όχι τα κόκκινα τα έχω δώσει πεφερά μου, εντάξει άμα τα δώσει πίσω, έχω και τώρα βλέπετε άσπρα, ασημή, χρυσά, θέλω όλα αυτά να είναι σε ξεχωριστές κούτες γιατί του χρόνου δεν ξέρω τι χρώμα θα στολίσω, δεν ξέρω τι θα μου έρθει, οπότε θέλω να τα έχω όλα ξεχωριστά, επίσης τα ελαφάκια σε μια κούτα, τα άλλα διακοσμητικά που έχω σε άλλη κούτα, ξέρετε, για να τα έχω όλα όμορφα και ωραία. Οπότε πάω, κατεβαίνω κάτω να φέρω αυτά και μετά στη συνέχεια θα βλέπετε να ξεστολίζω. Φαγητό σήμερα έχω ακόμα μακαρόνια από χτες το βράδυ. Επίσης μπορεί στα παιδιά να τηγανίζω τα σνίτσελ που πήρα χτες. Α, μιλάω και δυσκολεύομαι. Έτσι πρόχειρα πάλι και σήμερα. Δεν ξέρω, αύριο μπορεί να φτιάξω κάτι πιο, έτσι, πιο καλό φαγητό. Οπότε έφυγα. Μόλις ανακάλυψα ότι δεν έχω το κλειδί από την αποθήκη. Ότι ο Ανδρέας το πήρε και το έβαλε στα δικά του τα κλειδιά και ξέχασε να μου το αφήσει. Οπότε εγώ τι θα κάνω για να μην χάσω το χρόνο και επειδή ήθελα τόσο πολύ να ξεστολίσω σήμερα, θα τα βγάλω, τα στολίδια, τα λουλούδια, τα ό,τι κλαδιά έχω όλα σιγά σιγά θα τα βάλω έτσι ξεχωριστά. Και τα λαμπάκια και το δέντρο θα τα βάλω κάτω κάπου σε μια γωνία και όταν θα μπορέσει ο Ανδρέας να μου φέρει τα κλειδιά θα τα τακτοποιήσω όλα, θα τα βάλω μέσα στις κούτες. Οπότε θα ξεκινήσουμε χωρίς τις κούτες έτσι. Βάζουμε χύ μας όλο το σπίτι, θα τα γεμίσω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me.
got you wrapped around my finger. But don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You'll wait and see if it's worth your while. Oh. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Έκατσα τώρα γρήγορα να σας ανεβάσω το βιντεάκι για να το βλέπετε εσείς το χτεσινό και βλέπω εδώ από πίσω έχω και αυτό και η κάλτσα. Όπου κάθομαι, όπου περνάω, όλο κάτι βρίσκω. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να τα μαζέψω όλα, γιατί σας είπα ότι όλο το σπίτι, σε όλο το σπίτι όλο και κάτι θα βρω. Λοιπόν, εδώ έτοιμο το βλογκάκι μου, φορτώθηκε στο YouTube μια χαρά το χτεσινό, το δευτεριάτικο. Δευτεριάτικη ρουτίνα, πρώτη μέρα στο σχολείο. Όπως είπα, είχα φουλ ενέργεια χθες, δεν ξέρω πώς και γιατί, ή επειδή ξαπλώσαμε νωρίς και χορτάσαμε ύπνο και Κυριακή δεν είχαμε κουραστεί και όλα, ξέρετε, βγήκαμε, περπατήσαμε λίγο στον Τάσο, εντάξει, ωραία βόλτα ήταν, η καλύτερη βόλτα νομίζω είναι αυτή, γεμίζεις φουλ ενέργεια, φουλ, είναι ωραία. Και ο Βασιλάκης το έχει καταυχαριστηθεί. Η Τόνια βέβαια επειδή ήταν στο σπίτι, εντάξει, τι να κάνουμε, μεγαλώνουν τα παιδάκια μας, έχουν και υποχρεώσεις περισσότερες, οπότε, λοιπόν, σας αφήνω τώρα, μόλις ανεβάσω το βίντεο θα πάω να βγάλω τα φωτάκια και να μαζέψω σε όλο το σπίτι ό,τι είναι και στο τέλος θα σας τα δείξω όλα μαζί πώς τα έχω βάλει. Επίσης θέλω να... θα σας δείξω μετά, γιατί με έχετε ρωτήσει για αυτό το σπρέι που είχα βάλει στα κλαδιά, το χιόνι, το άσπρο, τι γίνεται μετά, αν του χρόνου δεν το φες και τα λοιπά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Αυτό πέφτει λογικά ή μπορείς να το τεινάξεις και να φύγει, δεν ξέρω. Για κάτσε να δω τώρα. Κοιτάξτε εδώ, έχω πάρει αυτό από τον διάδρομο και δεν ξέρω πώς θα είναι το χρόνο. Εντάξει, λογικά δεν θα είναι ωραίο γιατί θα πέφτει, βλέπετε. Λογικά τεινάζεται και άμα δεν θέλεις, όντως μπορείς να το ξεπλύνεις, νομίζω. Δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί αυτό είναι πλαστικό, αλλά μέσα έχει και χαρτί, νομίζω. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν έχω ιδέα. Σας είπα ότι πρώτη χρονιά έχω κάνει φέτος, οπότε αν εσείς το κάνατε και ξέρετε πώς γίνεται και τι γίνεται, ή χαλάει. Μετά είναι έτσι, χάλια, δεν μ' αρέσει έτσι. Τι θα είναι η απέταμα μετά. Κάπως θα το καθαρίσω εγώ, δεν υπάρχει. Επίσης έχω και εδώ, σε αυτά. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κρατήσει και πάρα πολύ, βλέπετε, πέφτει όλο αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω να χαλάσει. Το πολύ σας λέω, θα το πλύνω εγώ, αν δω ότι δεν μου αρέσει και τα λοιπά, θα το ξεπλύνω, θα το στεγνώσω πολύ καλά και μετά θα τα ξαναβάλω. Και το στεφάνι θα το καταβάσω, αλλά εδώ θέλω να κρεμάσω ένα καφρέφτη, το οποίο δεν το έχω βρει ακόμα, δεν ξέρω πού θα το βρω. Έχω ψάξει σε τόσα site, σε τόσα καταστήματα και δεν υπάρχει κάτι να μ' αρέσει. Αυτό που μ' αρέσει είναι πάρα πολύ ακριβό, 400-300 ευρώ, εντάξει δεν θα δώσω εγώ τόσα λεφτά για ένα καφρέφτη, έτσι δεν είναι. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα δώσω τόσα λεφτά για ένα διακοσμητικό είτε καφρέφτη, είτε δεν ξέρω τι, κάτι έτσι, ούτε για τα έπιπλα να σας πω την αλήθεια, γιατί όπως είπα εγώ τα βαριέμαι πάρα πολύ γρήγορα και θέλω να αλλάξω όπως και τις κουρτίνες, όπως και τα ριχτάρια και τα λοιπά. Δεν θέλω να δώσω μια φορά να πληρώσω ένα σωρό λεφτά και να το έχω για 10-15 χρόνια, δεν θέλω. Θέλω να παίρνω οικονομικά πράγματα με γούστο, να τα συνδυάσω να είναι ωραία, αλλά ξέρετε, όταν θέλω να μην λυπάμαι να το αλλάξω, να το δώσω κάπου ή δεν ξέρω τι, γιατί εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που μπορείς να βρεις αυτό που σου αρέσει σε πολύ καλές τιμές. Οπότε αυτά, λοιπόν, σας αφήνω, πάω να αναβάσω το βίντεο και συνεχίζω λοιπόν, με το ξεστόλισμα. Λοιπόν, ξεστόλισα το δέντρο, βέβαια μου έχουν μείνει τα λαμπάκια. Θα ακούτε διαφορετικό ήχο γιατί τραβάμε τη κάμερα τώρα. Εντάξει, και καλύτερη εικόνα θα είναι. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ, κοιτάξτε, τα χρυσά στολίδια εδώ. Εντάξει, έχω και άλλα που θα μαζέψω από εκεί όλα αυτά εδώ. Επίσης έχω και εδώ. Επίσης έχω και εκεί, ξεχάστηκα τώρα, θα πω να τα μαζέψω όλα γύρω γύρω, μην κοιτάτε το χαμό που βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είναι τα σημεί κλαδάκια και τα λοιπά,
τα λευκές μπάλες, από εδώ είναι τα χρυσά, ασημί μπάλες εδώ, τα ελαφάκια, τα κουτάκια. Αυτά τα δωράκια θα τα αφήσω έτσι. Του χρόνου δεν ξέρω, μπορεί να μ' αρέσουν αυτά, μπορεί να θέλω να τα κάνω διαφορετικά. Απλά κρατάω τα κουτάκια και μετά το χαρτί το πετάω άμα δεν το χρειάζομαι. Μπορεί του χρόνου να στολίσω με το ίδιο τρόπο. Θα δω. Επίσης και αυτά που είναι κάτω από το βέντρο. Επειδή με έχετε ρωτήσει πολλές φορές για αυτά, αυτά τα είχα πάρει από το Τζάμπο. Είναι πολύ οικονομικά. Το ξεφυμάμαι. 1 ευρώ και 99 λεπτάκια, αλλά είναι μικρά. Εντάξει, έτσι άμα βάζεις στολής κάτω από το δέντρο σου είναι αρκετά. Αλλά άμα θέλεις να είναι, ξέρετε, μόνος και το χιόνι, θα πάρετε 3-4 για να τα κάνετε έτσι φουντωτά, ξέρετε, να το διπλώνετε ωραία. Λοιπόν, πάω να πάρω και τον Άγιο Βασίλη από εκεί και αυτά από εκεί, τα στολίδια. Αυτά εδώ τα διακοσμητικά, τα ξύλινα. Αχ, θα αδειάσει το σπίτι, θα μείνει άδειο, πω πω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα ότι έξω θα έχει ωραία μέρα, αλλά έχει κρύο σήμερα, χαμός. Και μήπως έπρεπε να το αφήσω λίγο να αισθανόμαστε λίγη ζεστασιά μέσα στο σπίτι. Οχ, από πίσω δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, έχω και εδώ αυτό το ελαφάκι που είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο είναι. Έτσι πολύ κομψό, πολύ περιποιημένο, φτιαγμένο, τέλειο. Λοιπόν, και αυτό πάει εδώ κάτω, δίπλα με τα άλλα. Θα τα βάλω κάπου. Θα πάρω 2-3 σκούτες έτσι μου να τα βάλω τα ελαφάκια μέσα στις σκούτες για να μην σπάσουν, να μην, ξέρετε, γεμίζουν σκόνη και τα λοιπά. Επίσης έχω εδώ και αυτό εδώ που είναι και αυτό χριστουγεννιάτικο. Εντάξει, το ρόντι το αφήνω όλο το χρόνο, δεν πειράζει, ταιριάζει εκεί με το αστεράκι, λέω, με τη καρδούλα. Επίσης από εκεί όλα, λοιπόν, πάω να μαζέψω και τα υπόλοιπα. Το αστέρι το αφήνω στο τέλος, δεν φτάνω. Θα τραβήξω τώρα το βέντρο να βγάλω τα λαμπάκια και μετά στη συνέχεια θα μαζέψω και το βέντρο, θα χρειαστεί να βάλω σκούπα, αλλά πρώτα θα πρέπει να μαζέψω όλα αυτά εδώ. Βλέπετε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω τώρα ή μετά, θα δω, δεν με χαλάει αυτό, δεν πειράζει. Πάω να μαζέψω και από την κρεβατοκάμερα έχω. Έχω και στο παιδικό ντομάτιο, επίσης έχω και εδώ, στολισμένα στην είσοδο. Α, πρέπει να πάω να τα μαζέψω και αυτά, μισό λεπτάκι, να πάρω τουλάχιστον αυτό εδώ. Αυτά, δεν ξέρω, αυτά μου αρέσουν ακόμα, αλλά μήπως να τα αφήσω στο τζάμι, είναι ωραία. Πάρω και αυτά από εδώ έτσι. Οπα, και πάμε μέσα να τα βάλουμε και αυτά εδώ, σιγά σιγά όλα. Ξέρετε, άμα είναι έτσι, τα μαζεύεις όλα και βλέπεις τι θες να τα βάλεις όταν μαζεύεις ένα-ένα. Μετά τα μπαρδεύεις και δεν ξέρεις πού να τα βάλεις. Ενώ έτσι όταν τα έχεις όλα σε μια σειρά, βάζεις όλα τακτοποιημένα και ωραία. Οπότε πάω να τα τελειώσω, να μαζέψω, να τα φέρω όλα εδώ και μετά στο τέλος θα σας τα δείξω. Λοιπόν, έφυγε το βέντρο, το έχω βγάλει στο διάδρομο, το έχω βάλει στο κουτί, καλά βασανιστήριο είναι αυτό. Είναι τόσο τεράστιο και πρέπει να το σπρώξω μέσα στο κουτί. Δεν τράβηξα τίποτα, λέω μη γελάσετε, γιατί είναι πέρσι το έχω τραβήξει πως το έκανα, εντάξει, είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και το κουτί είναι τεράστιο και για να το χώσει μέσα πονάνε τα χέρια μου, πονάνε. Τέλος πάντων, πάω λοιπόν, μου έφερε ο Ανδρέας τα κουτιά από την αποθήκη, πάω να μαζέψω όλα αυτά εδώ από τα ντομάτια και όλα, δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα. Πάω να ξεστολίσω εκεί, να ξεστολίσω στο τζάκι.
got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Λοιπόν, μάζεψα τα λαμπάκια, έχω εδώ μια κούτα με τα παλιά που είχαμε στο Βέντρο, ήταν 3 σετ λαμπάκια. Φέτος είχαμε ένα σετ μεγάλο που είχαμε πάρει που έχει 800 λαμπάκια, οπότε τα έβαλα όλα μαζί, δεν έχω, έχω και τα λαμπάκια από το μπαλκόνι, αλλά αυτά θα μπουν ξεχωριστά. Κοιτάω τώρα γιατί βρέχει σε εμάς πάλι. Εδώ έχω βάλει τα χρυσά όλα, επίσης έβαλα και τα λουλούδια και τα κλαδιά, γιατί δεν γέμισε κούτα με τις μπάλες, οπότε φόρεσαν και κάποια ελαφάκια, βλέπετε. Όπα, όπα, μου πέσε ο Αγίος Βασίλης, δεν θέλει να φύγει. Εδώ έχω τα μικροπράγματα που είχα φτιάξει, κατασκευές για το τζάκι, για το τραπέζι και διάφορα που είχα βάλει και στο καφρέφτη, ξέρετε, αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσω, τα έχω έτσι όλα μαζί και του χρόνου θα δω, θα βάλω σε αυτά τα χρώματα ή θα βάλω κάποια άλλα χρώματα, δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει όλα τα σημεία, δεν, βασικά εννοώ ότι η κούτα είναι με όλα σημεία. Από κάτω έχω και φιωγκάκια και ελαφάκια και κλειδάκια και ό,τι άλλο θέλετε. Από πάνω έβαλα τις μπάλες τις άσπρες, τις σημεία, καλά. Άλλα βλέπω και άλλα λέω. Εδώ έχω βάλει τις άσπρες μπάλες, επίσης επειδή δεν μου χώρεσαν εδώ έβαλα και μερικές. Έβαλα και μερικές ασημεία εδώ, επίσης ό,τι άλλο είχα λουλούδια, άσπρα ασημεία, ασημεία κλαδιά και τα λοιπά, το αστέρι και ένα ελαφάκι άσπρο. Λοιπόν, αυτά έχω βγάλει και το στεφάνι και όλα αυτά, πρέπει κάπως να τα μαζέψω, αυτά μάλλον θα μπουν σε μια μεγάλη σακούλα. Επίσης και τα υπόλοιπα σε κάποια σακούλα, έτσι σε κούτα δεν νομίζω να τα βάλω. Και έχω και αυτά, πάω να φέρω και από την κρεβατοκάμερα όλα τα υπόλοιπα και από το δωμάτιο των παιδιών και μετά στο τέλος θα τα μαζέψω όλα μαζί. Οπότε σιγά σιγά τελειώνω, θα πρέπει να βάλω σκούπα, να σφουγγαρίσω εκεί, να φέρω και το πουφ και πρέπει να πάω να πάρω το Βασίλη σε λίγο. Δεν ξέρω τι άλλο θα τραβήξω, τι θα σας δείξω. Το πίσω, δεν ξέρω, έχω κουράστηκα με αυτό το Βέντρο. Δεν με έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ όλο το υπόλοιπο όσο που μάζεψα το Βέντρο μέσα στη κούτα. Με έχει κουράσει, τα χέρια μου δεν τα αισθάνομαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έφυγα και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, μάζεψα σχεδόν όλα, το μόνο που μου έχουν μείνει εδώ τα ζωάκια, ο ζωολογικός κήπος. Αυτά θα τα μαζέψω μετά. Πάω γρήγορα να βάλω σκούπα να φύγει όλο αυτό από κάτω, ή θα έρθει τώρα ο Βασίλης και θα γίνεται, ξέρετε, θα πάει σε όλο το σπίτι. Οπότε πάω να σκουπίσω και βγαίνω, πάω να πάρω το Βασίλη. Μετά θα φέρω από την αποφύγη το πουφ να φτιάξω, να βάλω το φωτιστικό εκεί, να διακοσμήσω λίγο, γιατί ακόμα δεν έχω ιδέα. Επίσης, κοιτάξτε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται μισό λεπτάκι, κοιτάξτε από το σπρέι πώς έχει βαφεί και εδώ και εκεί πάνω στο καφρέφτη, θέλει καθάρισμα όλο αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω να βγει αυτό. Για να δω λίγο έτσι με το χέρι. Α, βγαίνει, εντάξει, με ένα πανάκι νομίζω ότι θα φύγει, οπότε φεύγω με μια ανάσα να σας δείξω τι γίνεται εδώ. Ο Ανδρέας θα τρελαθεί όταν φάρει. Κοιτάξτε εδώ, κούτες, πράγματα, χαμός, πολλές κούτες εκεί από πίσω, πάνω. Τώρα θα βάλω και αυτά, επίσης έχω και αυτά εδώ που είναι τα διακοσμητικά, να τα δω, να δω τι θέλω, τι δεν θέλω, τι θα βγάλω, τι θα πετάξω, τι θα κρατήσω, οπότε αυτά. But don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You'll wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Oh,
Λοιπόν, έφερα το Βασίλη και έχω βάλει εδώ στο τζάκι αυτό το καφρέφτη που είχα στο ντομάτιο στην κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει, δεν πολύ μ' αρέσει, είναι λίγο μικρό, αλλά δεν πειράζει. Για πρόχειρα, μέχρι που θα βρω κάποιο άλλο. Γεια σου, Βασίλη. Τι πίνεις, παιδί μου? Λίγη κοκακόλα. Βασίλη, παγορεύεται, Βασίλη, δεν πίνουμε κοκακόλα τα παιδιά. Λοιπόν, το άφησα εκεί, θα δω μετά στην κρεβατοκάμερα, δεν ξέρω τι θα κρεμάσω και στη θέση του. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω βάλει εδώ, έχω αφήσει αυτό το ελαφάκι. Γιατί εντάξει, ναι, μεν μάζεψα τα χριστουγεννιάτικα, αλλά ακόμα είναι χειμώνας, οπότε μια χαρά ταιριάζει ακόμα. Τα my figure, κουκουνάρια, τα σημεία έχω βάλει εδώ, εδώ τα κυροπήγια, που και άφησα πάλι ένα ελαφάκι έτσι λίγο να είναι, ξέρετε, ακόμα χειμωνιάτικο. Νομίζω ότι είναι ωραίο, εντάξει. Θα αλλάξω εγώ ακόμα 100 φορές, μην νομίζετε. Αλλά εντάξει, προς το παρόν έτσι. Επίσης, έβαλα την πολυφρόνα εκεί. Μου λέει ο Βασίλης να τη βάλουμε εκεί. Δεν ξέρω αν θα βολεύει εκεί, γιατί δεν φαίνεται στη τηλεόραση όταν κάψει εκεί. Τέλος πάντων, και εδώ θα φέρω το πουφ μάλλον. Ακόμα δεν είναι σίγουρο τίποτα. Λοιπόν, πάω να φάμε και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, τελείωσα, έφερα και το πουφ, το έχω βάλει εδώ προς το παρόν, εδώ είναι έτσι. Σας είπα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μείνει έτσι, θα αλλάζω εγώ συνέχεια. Εδώ έχω αφήσει τα κεράκια αυτά που είναι με χιονονιφάντες, δεν πειράζει, χειμώνα έχουμε ακόμα. Τουλίπες μου ακόμα είναι μια χαρά, κοιτάξτε τι ωραίες που είναι, έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ, είναι τεράστιες, πολύ ωραίες. Τελικά άφησα την πολυφρόνα εδώ. Μπορεί να αλλάξω, φαντάζομαι ότι να μας πει και ο Ανδρέας μετά. Η Τόνια λέει ότι της αρέσει έτσι. Οπότε κάπως έτσι. Από εδώ έχω βάλει αυτά τα κουκουνάρια, κάποια κεράκια κτλ. Εντάξει, σίγουρα θα ξαναλλάξω. Λοιπόν, σκούπισα και εδώ το τοίχο. Βγαίνει μια χαρά από το σπρέι το χιόνι, δεν αφήνει σημάδια καθόλου. Καθάρισα και το τζάμι. Λοιπόν, αυτά. Ξεσκόνησα όλα καλά, όλα καθαρά. Οπότε, τέλος, τα χριστουγεννιάτικα. Ποιος με κοιτάει έτσι περίεργα? Ποιος με κοιτάει περίεργα? Πήγε να κάνεις τα μαθήματα, μωρέ. Αλλά καλά. Ναι, μπράβο. Φιλάκια. Γεια. Γεια. Πάμε μέχρι το Λερό, γιατί μας έχει γίνει μια ζημιά. Μας κάηκανε λάμπες στο έπιπλο στο μπάνιο. Οπότε στο μπάνιο μας έχουμε μείνει χωρίς φως. Πάμε μήπως βρούμε, τώρα δεν ξέρω τι θα βρούμε, λάμπες. Δεν υπάρχουν τέτοιες λάμπες και δεν βρίσκω και έπιπλο να μ' αρέσει για το μπάνιο στο μέγεθος που θέλω. Έχω ψάξει όλο το ίντερνετ, δεν ξέρω, έχω γυρίσει, είχαμε πάει και πράκτικα, είχαμε πάει και είχαμε πάει. Πού είχαμε πάει? Και Λερό κοιτάξαμε για έπιπλα και έχω κοιτάξει και εγώ και έτσι και σκρούτ και όπου θέλετε. Δεν βρίσκω έπιπλα να μου αρέσω, έπιπλο βασικά να μ' αρέσει και να... και το να μ' αρέσει, να μ' αρέσει, να είναι στα μέτρα που θέλω βασικά. Πάμε να δούμε μήπως βρούμε κάποια λαμπάκια, κάτι, δεν ξέρω, ειλικρινά. Πού είναι ο δρόμος εδώ? Επόμενο. Βάλω το GPS. Οπότε αυτά, πάμε και άμα είναι κάτι μετά θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας.
Ψωνίσαμε, φύγαμε, πάμε τώρα. Θα βάσω λίγο τη μάσκα, πάμε σπίτι. Πήραμε διάφορα σλάμπες, δεν ξέρω, καλώδια πήρε ο Ανδρέας, τι θα μας βγει από όλο αυτό, δεν έχω ιδέα, θα δούμε. Επίσης πήρα και ένα καφρεφτάκι που σας είπα ότι αντί για αυτό που είχα στο κρεβατοκάμερα, δίπλα με τη σκάλα, πήρα ένα άλλο, έτσι μπαμπούρεο. Μικρό, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Απλά να το βάλω εκεί. Και στο τζάκι κάποια στιγμή όταν θα βρω κάτι, κοίταξε εδώ, δεν έχει κάτι να μ' αρέσει. Βασικά έχει, αλλά είναι σε χρυσό κίτρινο αυτό το, ξέρετε, το χάλκινο χρυσό που δεν μου ταιριάζει καθόλου. Και μαύρο είχε, μου άρεσε, αλλά εντάξει, πάλι δεν μου ταιριάζει. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρω ή το χρυσό το σαμπανί το ανοιχτό ή ασημί. Αν έχετε δει κάπου στρογγυλό καφρέφτη έτσι περίπου 50 πόντους ασημί χρυσό ανοιχτό, να μου γράψετε, να μου πείτε πού μπορώ να βρω. Κοίταγα στο Used δεν έχει, κοίταγα στο Practiker δεν έχει, IKEA δεν έχει. Οπότε δεν ξέρω, θα δω, θα ψάχνω και άλλα μέσα στο Insta. Σας είπα ότι είχα βρει πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πανάκριβα. Εντάξει τώρα, τι να... Σας είπα ότι τα βαριέμαι γρήγορα και θέλω να τα αλλάζω συνέχεια, οπότε δεν δίνω τόσα λεφτά. Αυτά! Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter. Keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake. Φτάσαμε σπίτι, να σας είπα είναι μικρό. Πάω να το ανοίξω, να το βάλω στην κρεβατοκάμερα. Εγώ βέβαια έχω βάλει κάτι άλλο εκεί, αλλά να δω. Επίσης πήραμε λάμπες για το μπάνι. Πρόσεχε με τις πάσες, σιγά σιγά. Κινέζικο. Δεν είναι κινέζικο, Βασίλη, από το λερό είναι. Είναι ακριβό, άσε κινέζικο. Περίμενε, πρόσεχε. Μην ακουμπάσεις το καφρέφτη. Θα το βάλω στην κρεβατοκάμερα. Ναι, γεμίσαμε λάμπες, Τόνια. Ο μπαμπάς της χρειάζεται. Οπότε πάω να το βάλω αυτό. Ωραίο είναι, γεια σας. Λοιπόν, να το έχω βάλει εδώ, βλέπετε έτσι, ναι, εγώ είχα βάλει αυτό το καπέλο, αλλά το πήρα τώρα, το έβαλα εδώ, δεν ξέρω, θα δω. Ωραίο, μικρό είναι, πιο μικρό από το άλλο, μια χαρά είναι με τη σκάλα, ταιριάζει τώρα εδώ, τέλεια. Εντάξει, μετά αν θα δω κάτι άλλο να μ' αρέσει, θα πάρω κάτι άλλο, προς το παρόν το αφήνω έτσι. Επίσης θέλω να πάρω κάτι κρίκους εδώ για να βάλω έτσι, ξέρετε, να είναι σαν κρεμάστρα, να μπορέσω να βάλω κάτι πάνω. Στη σκάλα και η σκάλα την έχω πάρει από το όχι λερό, Yusk είναι, από το Yusk, οπότε έτσι. Λοιπόν, οπότε θα κλείσω εδώ το βλογκάκι, δεν θα τραβήξω τίποτα άλλο, πάω να βοηθήσω το Ανδρέα μήπως εκεί να κάνει το... Πρόσεχε, Βασίλη, μη σου... Τι έχεις φτιάξει, τι είναι αυτό, κακάο? Ναι. Κοιτάξτε εδώ τι έχει φτιάξει αυτό το παιδί, Παναγιά μου, τι κοκτέιλ είναι αυτό?
Βάλε το κοιμισού χυφή πάνω στο... θα πάω να βοηθήσω τον Ανδρέα να φτιάξει εκεί το φως, να δούμε πώς θα κάνουμε και τα λοιπά. Επίσης πάω να φάω κάτι, πεινάω. Παθαίνεις εσύ παιδί μου. Κοίτα εδώ, μη χάσει ούτε μια φορά να μην μου έρθει. Λοιπόν, οπότε φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye.